Γεια σας και χαρά σας! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς μου περάσατε το τριήμερο. Καλή Σαρακοστή σας εύχομαι, για όσους νηστεύετε καλό κουράγιο. Εύχομαι να φάγατε, να γλεντήσατε, να χορέψατε. Εύχομαι να περάσατε όλοι τέλεια. Και τώρα λοιπόν κάθε κατεργάρης τι θα κάνει, θα γυρίσει στον πάγκο του, γι' αυτό πάω και εγώ στον δικό μου, ο οποίος έχει την κατσούνα από ξύλο Μπουρνελίδη, η οποία θα φύγει να πάει στην άρπα στο φίλο μας, τον Δημήτρη. Και εδώ θέλω να κάνω μία ακόμα εξομολόγηση και να ευχαριστήσω πραγματικά τον Δημήτρη, γιατί δεν φτάνει μόνο που μπήκε στη διαδικασία να κάτσει, να χαζέψει το site μας και να βρει την κατσούνα που ταιριάζει σε αυτόν, αλλά μπήκε στη διαδικασία να αφιερώσει χρόνο και να μας γράψει ένα email, το οποίο θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή με υγεία, πάντα όμορφες δημιουργίες σε ό,τι και αν φτιάχνετε όλη η ομάδα. Μας λέγεται για την κατσούνα που αγόρασε. Μας λέει επίσης ότι μας είδε τυχαία στο Facebook και πραγματικά εντυπωσιάστηκε με όλα όσα είδες στο site και στο YouTube. Ένα μπράβο είναι λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Μένει στα Χανιά, αλλά η καταγωγή του είναι από την Άρτα. Και το καλύτερο το κράτησα στο τέλος. Μας έχει γράψει και κατσουνάδα, η οποία λέει: «Απ' του Σμυρνά και ψώνισα μια κριτική κατσούνα. Να την δωρώ, να την κρατώ και τις δυσκολίες να παίρνω». Φίλε μας Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Είναι υπέροχη η κατσουνάδα που μας έγραψες. Δεν μπορούσα να μην τη δημοσιεύσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και όσο μπορούμε. Και όσο έχουμε εσάς στο πλευρό μας, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάω να την ετοιμάσω. Γεια σας.